καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να φάγατε, να ήπιατε, να ξεκουραστήκατε, να ξενυχτήσατε ύστερα από τις διακοπές τις πασχαλινές. Να πω ένα συγγνώμη για το ότι άργησα λίγο να ξεκινήσω, αλλά είχαμε ένα πρόβλημα με το ρεύμα εδώ πέρα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη συμβαίνουν περίεργα πράγματα. Μας κόψανε το ρεύμα για κάποια ώρα και το πρωί έγινε αυτό. Και γι' αυτό το λόγο καθυστέρησε η εκπομπή. Παρ' όλα αυτά είμαι εδώ και θέλω να σας πω ότι να σας ζητήσω συγγνώμη κιόλας γιατί την προηγούμενη φορά δεν παίξαμε λόγω μεγάλης εβδομάδας και δεν σας ενημέρωσα και θυμάμαι ότι χρωστάω ένα βίντεο αλλά και επειδή σήμερα δεν θα το βάλω πάλι, είναι για την Παγκόσμια ημέρα θεάτρου για όσους το θυμούνται, λόγω του ότι είμαι μόνη μου, η Σουζάνα λείπει, να της δώσω πολλά φιλιά και να την πω καλά να περνάει, είναι στο Καρπενήσι, με άφησε μόνη μου σήμερα, είναι άδεια η καρέκλα σου, μάλλον την έχω... Έχω κάτσει εγώ σε αυτήν. Μου λείπεις λοιπόν, καλά να περνάς και σε περιμένω. Να πάμε λίγο όμως στα δικά μας, αφού σας ευχήθηκα και σας είπα για το Πάσχα. Θέατρο λοιπόν, κινηματογράφο, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Ελπίζω αυτές τις μέρες που ξεκουραστήκατε να πήγατε να είδατε κάτι, γιατί εγώ πήγα. Είδα λοιπόν, όπως ξέρετε, την αγαπημένη μου η Λένα η Παπαλιγούρα και ήρθε εδώ πέρα μαζί με το θέατρο της Μαρίας Μπράουν, του γνωστού Φασμπίτερ. Είχαμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν για αυτό το έργο. Είναι ένα έργο το οποίο μιλάει για την ιστορία της Γερμανίας. Παρόλο που ξέρετε ότι αυτή η ηθοποιός πραγματικά είναι από τις αγαπημένες μου, μπορώ να πω πραγματικά ότι αυτό το έργο με απογοήτευσε. Το λέω αυτό γιατί πραγματικά. Δεν ξέρω, μου έλειψε ίσως η έλλειψη σχέση μεταξύ των ηθοποιών. Ήταν λίγο περίεργος ο τρόπος, ο λόγος που χρησιμοποίησαν στο συγκεκριμένο έργο. Είναι βέβαια η αλήθεια ότι και στην ταινία ο Φασμπίτερ, για όσους του θυμούνται, γιατί είναι πολύ παλιά ταινία, χρησιμοποιούσε ένα συγκεκριμένο λόγο και αυτόν τον κράτησε ο σκηνοθέτης, ο Γιώργος Σκεβάς, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο σκηνοθέτης. Αλλά επειδή έχουν περάσει χρόνια από την ταινία του τότε και σήμερα έχουν αλλάξει πολλά δεδομένα. Και γενικά πιστεύω ότι το ελληνικό κοινό δεν είναι έτοιμο και προετοιμασμένο για να δεχτεί κάτι τέτοιο. Είδα κιόλας ότι πολλοί θεατές φύγανε λόγω αυτού. Βέβαια δεν ήταν το μόνο που δεν μου άρεσε εμένα ως θεατής. Μπορώ να πω ότι επειδή είναι ένα έργο το οποίο μιλάει για ένα συγκεκριμένο τόπο και ένα συγκεκριμένο χρόνο, το οποίο αυτό και κράτησε, βέβαια καλά έκανε ο σκηνοθέτης που το κράτησε αυτό, αλλά νομίζω ότι είδα την Παπαλιγούρα που πραγματικά που είναι η αγαπημένη μου ηθοποιός, από τις αγαπημένες μου, ανερχόμενη ηθοποιός, που πραγματικά είχε καταπλήξει τα πλήθη με το Κατερίνα εδώ πέρα στο θέατρο στη Θεσσαλονίκη, στο δικό μας το Εγνατία. Αλλά μπορώ να πω ότι πραγματικά η Παπαλιγούρα ξέφευγε, θα έλεγα, από τις συναισθηματικές εντάσεις και ήταν πραγματικά, φαινόταν ότι ήταν τεχνικές, μέσω τεχνικών όλο αυτό που έκανε. Πιστεύω ότι για κάθε ηθοποιό αυτός είναι ένα δώρο ο ρόλος αυτός και πραγματικά απαιτεί μεγάλο κόπο κατάκτησης ενός ατόμου σαν της Μαρίας Μπράουν, γιατί έχει ένα συγκεκριμένο ψυχισμό, μια συγκεκριμένη αρρώστια που σαφώς απέχει από κάθε Ελληνίδα ηθοποιό και ήθελε μεγάλο κόπο για να μπορέσει να ενσαρκώσει σε αυτό το ρόλο. Βέβαια να πω ότι το συγκεκριμένο έργο το κράτησε ο συγκεκριμένος σκηνοθέτης και αυτό, όπου έκανε συνεχή αναφορά και συσχετισμό με την ιστορία, όπως έκανε και ο Φασμπίτερ. Και πραγματικά αυτό νομίζω ότι ήταν η παγίδα, γιατί δεν έπεσε μάλλον στην παγίδα, για να αποφύγει τον εξυγχρονισμό, δηλαδή να τοποθετήσει το έργο του κάπου αλλού. Κράτησε λοιπόν την ιστορία, αλλά αυτό ήταν κιόλας που το χάλασε, γιατί δεν κατάφερε, πιστεύω, η Παπαλιγούρα να κρατήσει το κοινό σε ένα συγκεκριμένο τόπο και χρόνο και ξέφευγε λίγο. Φαινόταν ότι είμαστε στο τώρα. Αυτά νομίζω είναι τα παράπονά μου από την Παπαλιγούρα και εντάξει, και από όλους τους ηθοποιούς πιστεύω ότι υπήρχε μια αποστασιοποίηση, κοινό δηλαδή με τη σκηνή. Οι ηθοποιοί δεν είχαν το touch με τους θεατές. Αυτά πιστεύω για την Παπαλιγούρα, πραγματικά κρίμα, είναι ένα έργο μεγάλο και είχα πολύ μεγάλες, πιστεύω ότι είναι πολύ δυνατό έργο και έπρεπε να είναι ένα πολύ δυνατό έργο, αλλά από ό,τι φαίνεται επειδή η συγκεκριμένη ηθοποιός παίζει και σε άλλα, δεν κατάφερε να δώσει το 100% του εαυτού της. Βέβαια δεν ήταν μόνο αυτή η παράσταση που απογοήτευσε, είδα και ένα έργο και όπως ξέρετε είναι το αγαπημένο μου το thriller.
Μια ταινία λοιπόν θριλέρ, η Ματωμένη νύχτα, που στις προηγούμενες εκπομπές νομίζω ότι την είχαμε αναφέρει μαζί και διαρκεί και λίγο, σας το είχα πει και ήταν καλό, γιατί περισσότερες ταινίες τώρα πια έχουν γίνει, διαρκούν 2-3 ώρες. Αυτή η συγκεκριμένη ταινία, πραγματικά αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι είναι μία από τις φτηνές ταινίες, πραγματικά φτηνή, τρόμου, που έγινε, θα έλεγα, απρόσμενα μεγάλη επιτυχία. Και πιστεύω ότι το συγκεκριμένο έργο έχει δανειστεί την βασική του ιδέα από το Funny Games, ένα πολύ παλιό θρίλερ, δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά αν δεν κάνω λάθος ήταν ένα θρίλερ το οποίο αφορούσε, ήταν τα θύματα μια τετραμελή οικογένεια, δεν το θυμάμαι και ακριβώς, αλλά σε αυτό το συγκεκριμένο έργο είναι μια πάλι οικογένεια, αλλά πέφτουν θύματα μασκοφόρων. Είναι λίγο παρόμοια υπόθεση. Αυτό που με χάλασε, που με ξύνησε λίγο, ήταν ότι όλα γινόντουσαν με μηχανικό τρόπο και θα έλεγα γραφικό. Παρόλα αυτά, μια ταινία νομίζω που ένα Σάββατο θα μπορούσατε να τη δείτε και πραγματικά όποιος έχει μια διαφορετική άποψη, επομένως θα ήθελα πολύ να την ακούσω. Να συνεχίσω λοιπόν με αυτό το thriller το οποίο σας είπα ότι είδα, τη Ματωμένη νύχτα λοιπόν, το οποίο πραγματικά όσα γινόντουσαν στη συγκεκριμένη ταινία ήταν με ένα μηχανικό, θα έλεγα, τρόπο και γραφικό που πραγματικά καταντούσαν γρήγορα και κουραστικά. Αλλά για να τελειώσω λίγο με τη συγκεκριμένη ταινία, το συγκεκριμένο thriller, να πω τι είναι δηλαδή στα αλήθεια. Είναι μια καθαρόαιμη ταινία τρόμου, μια ανατρεπτική κωμωδία ή μήπως ένα οικογενειακό δράμα μεταμφιεσμένο σε ματωμένο θρίλερ. Πραγματικά μια ταινία η οποία με δίχασε λίγο, γιατί αν και θα έλεγα φθηνή, όπως σας είπα και πριν, είχε και λίγο suspense, να το πω. Δηλαδή είχε κάποια στοιχεία τα οποία σε τρόμαζαν, σε άγχωναν, γιατί αυτό είναι που μου αρέσει εμένα στο thriller, το άγχος και το suspense που σου προκαλεί. Να πω κιόλας ότι η πρεμιέρα έχει κάνει ήδη ο Φάρος, μια παράσταση θεατρική την οποία έχουμε πει και έχουμε ξαναπεί με τον αγαπημένο Μαρκουλάκη, και την επόμενη, αυτή τη βδομάδα θα σας πω, θα πάω να τη δω και θα σας πω την επόμενη εβδομάδα τι θα συμβεί, τι έχει γίνει και αν μου άρεσε ή όχι. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και θα συνεχίσουμε με τα θεατρικά μας. Masonic are the better bets. If little pets get big baguettes, time rolls on and youth is gone and you can't straighten up when you bend. Επιστρέψαμε λοιπόν, ας αρχίσουμε πάλι με τις θεατρικές μας παραστάσεις, τα δικά μας λοιπόν, και είχαμε για σχεδόν νομίζω 2 εβδομάδες να τα πούμε. Η Λύθη λοιπόν του Νίλ Σάιμον είναι σκηνοθεσία του Γρηγόρη Παπαδόπουλου, είναι για ακόμα λίγες παραστάσεις. Να πω ότι το έργο ανεβαίνει στο Καρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος για πρώτη φορά, αλλά παίζεται στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη. Αυτό νομίζω ότι κάνει σε όλους εντύπωση και πραγματικά ένα μεγάλο μπράβο στο κρατικό για αυτή την απόφαση να μην το ανεβάσει στο δικό του θέατρο και να το ανεβάσει κάπου διαφορετικά. Είναι ένα έργο λοιπόν η Λύθη που σατιρίζει τα κοινωνικά ήθη και τα πολιτικά συστήματα του 20ου αιώνα, γραμμένο από τον σπουδαίο και πολυβραβευμένο Αμερικάνο θεατρικό συγγραφέα, τον Σάιμον. Η Λύθη λοιπόν, ένα μικρό χωριό της Ουκρανίας, μια κατάρα που έχει καταδικάσει σε ισόβια ηλικιότητα όλους τους κατοίκους τα τελευταία 200 χρόνια. Ένας νεοφερόμενος δάσκαλος θα καταφέρει μέσα σε 24 ώρες να σπάσει την κατάρα ή θα γίνει κι αυτός ηλίθιος. Υπάρχουν κατάρες ή όλα αυτά είναι κουταμάρες? Ποιο χρώμα δεν κολλάει τόσο στα δάχτυλα, το κίτρινο ή το μπλε? Πόσες προτάσεις γάμου μπορεί να κάνει κάποιος σε μία μέρα? Ποιος είναι ο σκοπός της υπάρξης του ανθρώπου και με ποιο φτερούγισμα στην καρδιά τι γίνεται? Πολλά ερωτήματα στο συγκεκριμένο έργο. Μία από τις πιο θλιβερές διδαχές της ιστορίας είναι η εξής. Αν μας έχουν κοροϊδέψει για αρκετά μακρύ χρονικό διάστημα, τείνουμε να απορρίπτουμε κάθε ένδειξη της κοροϊδίας. Δεν μας ενδιαφέρει πλέον να μάθουμε την αλήθεια. Η κοροϊδία μας έχει καταστήσει δέσμιους. Απλά παραείνω δυνηρό για να το παραδεχτούμε. Ακόμα και στους εαυτούς μας.
στους εαυτούς μας ότι υπήρξαμε ευκολόπιστοι. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που έχει πει ο Σαγκάν, ένας αστρονόμος αστροφυσικός. Και να πω κιόλας ότι η Λίθη είναι ένα ρομαντικό υπαρξιακό παραμύθι, θα έλεγα, που μιλάει για την πίστη. Για την πίστη ότι αξίζεις το καλύτερο, ότι μπορείς να κατακτήσεις ό,τι επιθυμείς, ότι μπορεί να ζήσεις τη ζωή που θέλεις και όχι τη ζωή που σε επιβάλλουν. Ή πραγματικά να πιστέψεις και το αντίθετο, ότι δεν είσαι ικανός, ότι δεν μπορείς να σκεφτείς, ότι δεν μπορείς να αποφασίσεις, δεν μπορείς να δράσεις γιατί είσαι ηλίθιος, είσαι άσχημος, είσαι αργός, είσαι διαφορετικός. Κάτι που πραγματικά σε βάζουν στις σκέψεις ότι είσαι, ενώ στην πραγματικότητα δεν είσαι. Διαβάζοντας λοιπόν το συγκεκριμένο έργο, εγώ ξανά και ξανά άρχισα να μου αποκαλύπτεται ένα χιούμορ λίγο διαφορετικό από αυτό που κατάλαβα, που αντιλήφθηκα στην πρώτη του ανάγνωση. Ένα χιούμορ πραγματικά πιο μαύρο, και από τα στοιχεία που όσες φορές και να το διάβασα, βρήκα ακόμα και στοιχεία από το έργο του Σέξπιρ και του, ακόμα και θα έλεγα και του Τσέχοφ. Όμως ποιος είναι ο σκοπός της υπάρξης του ανθρώπου, αναρωτιέται ο Σάιμον. Η απάντηση πιστεύω που δίνει είναι ο συγγραφέας, είναι ο έρωτας. Και νιώθω ότι πάλι μας κλείνει το μάτι. Ο έρωτας, λέει μέσα στο βιβλίο του. Όπως λέει και ο ίδιος όμως, ως βαθιά αισιόδοξος άνθρωπος, ποτέ κανείς δεν ξέρει πώς να τελειώνει μια ιστορία. Παίζουν πολύ μεγάλοι και σπουδαίοι ηθοποιοί, όπως η Γιολάντα Μπαλαούρα, η Κλειώ Δανάη Οθονέου και ακόμα πάρα πολλοί ηθοποιοί. Πραγματικά μια παράσταση που πρώτη φορά ανεβαίνει από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και για λίγες ακόμα παραστάσεις, όπως σας είπα, στο θέατρο της Καλαμαριάς, στο Μελίνα Μερκούρι. Σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, λόγω του ότι δεν ξεκινήσαμε στην ώρα μας, δεν θα προλάβω να πω ούτε τις θεατρικές παραστάσεις που έχω ετοιμάσει, αλλά ούτε και τις ταινίες, αλλά τις χρωστάω για την επόμενη φορά, όπως και το βίντεο, το βίντεο που θα ακούσετε εσείς, δηλαδή για την ημέρα θεάτρου. Να συνεχίσω λοιπόν όμως με μια παράσταση εκπαιδεύοντας τη Ρίτα, μια ερωτική κωμωδία που είναι ένα βραβευμένο θεατρικό έργο που αποτέλεσε πραγματικά παγκόσμια επιτυχία στο θέατρο, αλλά και διάσημη και υποψήφια για Όσκαρ κινηματογραφική του μεταφορά, όπου ζωντανεύει στην Αθήνα στο θέατρο Πόλη. Είναι μια απόδοση της Λίλιαν Δήμητρα Κοπούλου και παίζουν ο Δωδάνης Κατρανίδης, φυσικά με την Παναγιώτα Βλαντή, ένα δίδυμο πραγματικά που έχει κάνει μεγάλο πάταγο σε ό,τι θεατρικό έργο και να ανεβάσουν αυτοί οι δύο. Να πω λίγα λόγια για την υπόθεση του έργου. Το έργο παρακολουθεί τη σχέση της Ρίτας, δηλαδή της Παναγιώτας Βλαντή, μιας νεαρής κομμώτριας από το Λίβερπουλ και ενός καθηγητή πανεπιστημίου στη διάρκεια ενός εξαμήνου. Η Ρίτα, δυσαρεστημένη με τη βαρετή καθημερινότητα της δουλειάς της, αλλά και την κοινωνική της ζωή, γράφεται στο ανοιχτό πανεπιστήμιο. Ο Φρανκ, μεγαλύτερος σε ηλικία και επίτιμος διδάκτορ πανεπιστημίου, δέχεται να αναλάβει το μάθημα ως ένα συμπλήρωμα στο εισόδημά του. Η συνάντησή όμως και η γνωριμία τους θα έχει ένα βαθύ αντίκτυπο και στους δύο. Ο Φρανκ θα εντυπωσιαστεί από τον αυθορμητισμό και την ειλικρίνεια της Ρίτας και θα αναγκαστεί να επανεξετάσει τις απόψεις του για τη ζωή. Ενώ η Ρίτα συνειδητοποιεί ότι η διδασκαλία του Φρανκ της ανοίγει νέους ορίζοντες για μια διαφορετική ζωή που σταδιακά της γεμίζει αυτοπεποίθηση. Ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον έργο. Ένας ατέριαστος, θα έλεγα, όπως καταλαβαίνετε, έρωτας, με χιούμορ, με ανατροπές, έρχεται να αναστατώσει και τους δύο ηθοποιούς. Ένα έργο, θα έλεγα, με βαθιά κοινωνικό και πολιτικό μήνυμα που θίγει τα κακό κείμενα και τους προβληματισμούς για την κοινωνία, αλλά όπως καταλαβαίνετε και για την εκπαίδευση που χαρακτηρίζουν την εποχή, όπου συνεχίζουμε να διανύουμε ακόμα και σήμερα, όπως την ταξική αδικία, ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού συστήματος που δεν προάγει το κριτικό πνεύμα, αλλά και την αναγκαία εσωτερική διαδικασία αυτοβελτίωσης για το ατομικό και το ευρύτερο καλό του κάθε ανθρώπου. Ένα πολύ δυνατό δίδυμο, ο αιώνιος μύθος του δημιουργού, που ερωτεύεται το δημιούργημά του. Αυτό είναι λοιπόν το θέατρο εκπαιδεύοντας, το θεατρικό έργο εκπαιδεύοντας τη Ρίτα, και να πω ότι και σκηνοθεσία είναι και ο Δάνης ο Κατρανίδης.
μου στέλνει μια φίλη μου, ηθοποιός κι αυτή, και μου λέει ότι δεν μπορώ να λέω ότι η Παπαλιγούρα έπαιξε χάλια. Να σου πω, Ελένη μου, ότι δεν είναι έτσι και ότι η συγκεκριμένη ηθοποιός, ξέρεις ότι και εμένα είναι η αγαπημένη μου, αλλά στο συγκεκριμένο έργο δεν ήταν καλή. Μπορεί να την επηρέασαν, όπως είπα και πριν, ότι ήταν και σε άλλα έργα, αλλά πραγματικά μερικές φορές πρέπει να λες όχι και σε θεατρικές προτάσεις, όσο καλές κι αν είναι, γιατί πραγματικά είναι όπως δώρο, όπως είπα και πριν, αυτός ο ρόλος της Μαρίας Μπράουν σε ένα έργο του Φασμπίτερ. Και νομίζω ότι ήσουν εκεί και το είδες και εσύ, ότι ο λόγος που χρησιμοποιούσε ήταν κακός και δεν συνάδει με την τωρινή κοινωνία. Μπορεί να κράτησε στοιχεία από το τότε έργο, αλλά σίγουρα τώρα το ελληνικό κοινό δεν μπορεί να δεχτεί κάτι τέτοιο. Και πραγματικά μου ζητάς να κάνω έτσι πως έπαιζε η Μαρία, αλλά δεν θα το, η Παπαλιγούρα, αλλά δεν θα το κάνω στον αέρα. Ξέρεις πως έπαιζε. Να δώσω επίσης και τα χαιρετίσματά μου στην Άννα. Να συνεχίσουμε όμως να αλλάξουμε λίγο θέμα. Ας πάμε στις κινηματογραφικές μας ταινίες. Ο Ήλιος του Μεσονυχτίου, κάτι τελείως διαφορετικό από αυτά που σας έχω συνηθίσει. Όχι θρίλερ, μια αισθηματική λοιπόν ταινία. Να πω λίγα λόγια για την ταινία αυτή. Κινδυνεύοντας από την έκθεση στο φως του ηλίου, η 17χρονη Κέιτι περνάει τη μέρα της στο σπίτι, συντροφιά με τον πατέρα της και την καλύτερη της φίλη. Τα βράδια όμως ο κόσμος της αλλάζει και γίνεται μαγικός. Μπορώντας πλέον να κυκλοφορεί άφοβα, η Κέιτι περνά την ώρα της στο σιδηροδρομικό σταθμό, παίζοντας κιθάρα. Μια νύχτα η μοίρα την ενώνει με τον Τσάρλι και οι δυο τους ερωτεύονται βαθιά κατά τη διάρκεια ενός ιδανικού καλοκαιριού. Η αγάπη τους θα αλλάξει για πάντα. Μπορεί όμως το όνειρο να κρατήσει. Μια μοναδική ιστορία για τη δύναμη της θέλησης και του έρωτα. Νομίζω ότι όλες οι γυναίκες, τα κορίτσια μπορούν να πάνε να δουν αυτή την ταινία. Εγώ η λέξη που θα τη χαρακτήριζα είναι μια γλυκιά ταινία, πραγματικά αισθηματική. Ενδιαφέρον θα έλεγα, αν την θα τη δω σίγουρα, θα σας πω τις εντυπώσεις μου. Σκοτ Σπίρ είναι η σκηνοθεσία από την ταινία «Ο Ήλιος του Μεσονυχτίου» και βέβαια δεν θα μπορούσε να λείπει μια ταινία είδος θρίλερ, ένα ήσυχο μέρος. Να πω λίγα λόγια για την παράσταση και πραγματικά είναι λίγα λόγια, γιατί μας λέει ότι σε έναν μεταποκαλυπτικό κόσμο γεμάτο τέρατα, υπερευαίσθητα στον παραμικρό θόρυβο, μια οικογένεια αναγκάζεται να ζει στην απόλυτη σιωπή προκειμένου να επιβιώσει. Οι μέρες περνούν και η απειλή πλησιάζει όλο και περισσότερο. Ακόμη και η ανάσα σου μπορεί να σημάνει το τέλος σου. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά μερικές φορές γιατί γράφουν τόσα λίγα λόγια. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακριβώς πρόκειται αυτή η ταινία. Αν και σίγουρα θα τη δω, γιατί μιλάμε για ένα θρίλερ. Μια ταινία που έχει βγει ήδη στους κινηματογράφους. Changed my life and all my goals. And love is blind and that I'm new. And my heart was blinded by you. Have kissed your lips and held your head. Shed your blood of your child. I'd spend a lifetime with you. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Αλλάζω λίγο θέμα. Τελειώσαμε με τις κινηματογραφικές ταινίες. Δεν πρόλαβα δυστυχώς να πω όλες όσες ήθελα. Αλλά μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη διάβασα από έναν ηθοποιό που ξέρετε ότι μου αρέσει πολύ, είναι ο Γιάννης Στάγκογλου, που μπορώ να πω ότι θα πρωταγωνιστήσει σε ένα πολύ ενδιαφέρον και κάτι πολύ πρωτότυπο. Είναι μια σκηνοθεσία του Αντώνη Κόκκινου και είναι εδώ και 2 χρόνια ο συγκεκριμένος σκηνοθέτης κάνει σινεμά για τους φυλακισμένους. Οι φυλακισμένοι γράφουν ένα σενάριο και το σκηνοθετούν μέσα στις φυλακές. Και όταν λοιπόν τους ρώτησε ποιος θέλει να παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, εκείνοι απάντησαν το Στάγκογλου. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί για άνθρωποι είναι, κάτι είδαν σε αυτόν τον ηθοποιό και αποφάσισαν και διάλεξαν να είναι αυτός που θα παίξει. Και πραγματικά περιμένω πώς και πώς να δω τι θεατρικό έργο μπορεί να είναι αυτό, γιατί νομίζω ότι θα είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον από αυτούς τους ανθρώπους γραμμένο αλλά και σκηνοθετημένο και με την βοήθεια βέβαια του σκηνοθέτη του Αντώνη Κόκκινου.
my lover, goodbye my friend. You have been the one, you have been the one for me. I'm so hollow, baby. Εδώ θα σας πω καλό βράδυ, αλλά μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί εκπομπή με τον κύριο Γεράσιμο Βραχιολίδη και στη σημερινή εκπομπή θα έχει μια μεγάλη αποκάλυψη με υπουργό της κυβέρνησης σε ανέκδοτες δηλώσεις οι οποίες θα κάνουν πάταγο. Επίσης θα έχει και καλεσμένο τον κύριο πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, τον κύριο Αδαμίδη, και την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Σιμακοπούλου. Καλό βράδυ λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι και εμείς θα λέμε την επόμενη Τετάρτη 8 με 9 μιλώντας για τέχνη. You're beautiful.